Ανάστατοι εμφανίστηκαν πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης εξαιτίας ξαφνικών δεσμεύσεων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς λόγω παλαιών οφειλών από παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μάλιστα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση όπως οι ίδιοι καταγγέλουν. Στις δεσμεύσεις αυτές αναφέρθηκε ο επικεφαλής της παράταξης αρχή για τον Δήμο Αλεξανδρούπολη Σταύρος Σταυράκογλου, τονίζοντας ότι πρόκειται για παλαιές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας των ετών 2007 έως 2013, οι οποίες ουδέποτε βεβαιώθηκαν στην εφορία. Οι δεσμεύσεις αυτές από πλευράς Δήμου, οι ανεξήγητες δεσμεύσεις με τον τρόπο που έγινε και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, ξεκίνησαν από τον Δεκέμβριο του 2023 και συγκεκριμένα οι πρώτες δεσμεύσεις ήταν 23 Δεκεμβρίου του 2023. Μιλάμε για δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Εν ώψη των χριστουγεννιάτικων αγορών, εν ώψη μιας εορταστικής περίοδου, ο κόσμος διαπίστωσε ότι μέσα στους λογαριασμούς τους υπήρχε δέσμευσή τους με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί, χωρίς μάλιστα να γνωρίζει για ποιο λόγο έγινε. Τι θέλω να πω, χωρίς την παραμικρή ειδοποίηση. Έκτοτε υπήρξαν άλλα ραδιοκύματα δεσμεύσεων λογαριασμών. Οι πληροφορίες μας έχουν να κάνουν ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις λογαριασμών που αγγίζουν τον αριθμό των 10.000. Μιλάμε για ένα απίστευτο νούμερο. Και πάλι η ένστασή μας είχε να κάνει ότι δεν υπήρξε η παραμικρή ειδοποίηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Διότι εάν υπήρξε ειδοποίηση θα μπορούσαν να έχουν διευθετήσει τα ζητήματα αυτά των οφειλών πολύ έγκαιρα και να μην υπάρξει και αυτή η αναστάτωση. Μάλιστα, ο κύριος Σταυράκογλου σημείωσε χαρακτηριστικά ότι αυτά τα περιστατικά απεικονίζουν την δεινή οικονομική κατάσταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε σχέση με τα ταμιακά του διαθέσιμα και ζήτησε διαφάνεια και επαρκή ενημέρωση για τους πολίτες. Εκεί είναι η ένσταση δική μας και οι φωνές συνεχώς για μια ορθότερη δημοσιονομική διαχείριση, μια νοικοκυρωσύνη του Ταμείου του Δήμου, ώστε να μην οδηγούμε να κυνηγάμε τους δημότες, διότι ο Δήμος και ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι δίπλα στους δημότες. Τόσο απλό θα ήταν να υπήρξε μια πρώτερη ειδοποίηση 2 μηνών, 3 μηνών, ώστε να μπορέσουν οι συνδημότες να δουν αν υφίστανται αυτές οι κλήσεις, γιατί αυτές οι παραβάσεις σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, επειδή αυτές οι περιπτώσεις τις διαχειρίζεται η Δημοτική Επιτροπή, της οποίας είμαι μέλος, έχουμε δει μια περιπτωσιολογία απίστευτη. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει το όχημά τους, το αυτοκίνητό τους, το έχουν πουλήσει σε άλλο κάτοχο. Δεν έχει γίνει ενημέρωση αντίστοιχη. Προφανώς δεν είναι συνδεδεμένες οι υπηρεσίες του Δήμου με την περιφέρεια, με την Διεύθυνση Μηχανολογικού, έτσι ώστε να γνωρίζει και ο Δήμος σε ποιον ανήκει το συγκεκριμένο όχημα που έκανε την παράβαση. Έρχεται λοιπόν η παράβαση σε εσάς, εφόσον είστε ο παραβάτης, εσείς έχετε πουλήσει το αυτοκίνητο και δεν έχετε καμία σχέση με την παράβαση. Μέσα στο φάκελο όμως όταν θα δείτε, γιατί κάποιος μπορεί να πάει και να αναζητήσει το φάκελο της παράβασης και να δει αν έγινε η επίδοση, διότι ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να έχει ενημερωθεί ο παραβάτης για την οφειλή και την παράβαση που έχει προκύψει η οφειλή. Επιπλέον, αναφορά έγινε και στην πολύπλοκη διαδικασία που συχνά καλείται να επομιστεί ο Δημότης προκειμένου να ελέγξει την εγκυρότητα των παραβάσεων αυτών, τις οποίες καλείται να εξυπηρετήσει οικονομικά, και ιδιαίτερη επισήμανση υπήρξε και για την περίπτωση του διακανονισμού της οφειλής. Δυστυχώς, ακούστε τώρα και το άλλο το οξύμορο. Δεν υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να πληρώσετε εξ ολοκλήρου την οφειλή για να έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε κάποιο διακανονισμό μιας οφειλής μεταγενέστερης. Αυτή την οφειλή από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί το αφημί, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής. Και φανταστείτε μια οφειλή η οποία είναι ένα ποσό το οποίο είναι αξιοσέβαστο και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κάλυψης οφειλής. Ο επικεφαλής της παράταξης αρχή ανέδειξε την τότε προεκλογική περίοδο σε επίπεδο Δήμων, στην αιτία που οι αναφερόμενες παραβάσεις και η ενημέρωση των Δημοτών δεν συντελέστηκε στον πρέποντα χρόνο, με σκοπό, όπως ανέφερε, να μην δυσαρεστηθούν οι δημότες και δυνητικοί ψηφοφόροι. Είχα μια περίπτωση την προηγούμενη εβδομάδα, άνθρωπος σε δημότες μας, ο οποίος είχε τακτοποιήσει την οφειλή του, είχε πληρώσει την οφειλή, είχαν περάσει 3 εβδομάδες και δεν είχε γίνει η παραμικρή κίνηση περί αποδέσμευσης λογαριασμού. Δεν ξέρω τι έγινε, τι συνέβη, τι γραφειοκρατικό πρόβλημα υπήρξε. Προσέξτε τώρα, αυτός ο άνθρωπος αναγκάστηκε να προστρέξει και σε νομική βοήθεια, δηλαδή να απευθυνθεί σε δικηγόρο για να λύσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν είναι δυνατόν, μιλάμε για απλά πράγματα, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν λυθεί με μια απλή ανακοίνωση. Αν θέλετε, ακόμα και στην ιστοσελίδα, δεν χρειάζεται στον καθένα προσωπικά, να υπήρξε μια ανακοίνωση, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν οφειλές. Αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών δεν γνώριζαν τις οφειλές.
Δεν λέμε ότι δεν θα πρέπει να πληρωθεί οφειλή. Από τη στιγμή που έχει γίνει παράβαση, θα πρέπει να πληρωθεί. Μην παρεξηγηθεί και μην παρερμηνευτεί αυτό. Αλλά δεν είναι δεδειγμένος τρόπος. Έχουν περάσει 17 χρόνια. Δεν έχει γίνει παρά μικρή ενημέρωση. Θυμηθήκαμε τώρα 17 χρόνια μετά να κάνουμε αυτό. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Διότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, διότι οι αρμόδιοι μετά πιθανόν θα κατηγορούνταν για απιστία και παράβαση καθήκοντος. Εν κατακλείδη, ο κ. Σταυράκο γλουτώνησε ότι ο Δήμος οφείλει να στοχεύει στην στήριξη, αλληλεγγύη και ανάπτυξη των πολιτών.